Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έκδοση των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ που θα λάβουν μέσα στο Σαββατοκύριακο πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο λογαριασμός θα πρέπει να εξοφληθεί σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαΐου και την τελευταία έως 29 Φεβρουαρίου το 2024. Το ΕΝΦΙΑ προκύπτει αναέτος. Δηλαδή, ό,τι μεταβολές έγιναν μέσα στο 2022, θα πρέπει 1/1/2023 να φαίνεται στην εικόνα του φορολογούμενου, ώστε να μπορεί να ξέρει αν υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ. Αυτός ο ΕΝΦΙΑ προκύπτει 1/1/1 κάθε έτος. Γι' αυτό πρέπει την προηγούμενη χρονιά ή τουλάχιστον μέχρι έως ότου βγει το εκαθαριστικό να έχει τακτοποιήσει ο φορολογούμενος τις υποχρεώσεις του, ώστε 1/1/1 κάθε έτος να προκύπτει το καθαρό αποτέλεσμα του ΕΝΦΙΑ. Το ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ίδιο με αυτό που πλήρωσαν πέρυσι, αφού δεν υπήρξε καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του φόρου. Όταν γίνουν αυτά εκπρόθεσμα, να ξέρουν οι φορολογούμενοι ότι υπολογίζεται φόρος εκπρόθεσμης καταβολής. Διότι εάν η αλλαγή, παράδειγμα, ήταν στο 21 και εμείς το δηλώνουμε στο 23, θα υπολογίσουν τους στόχους για 2 έτη. Γι' αυτό πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι, με το που κάνουν μια αλλαγή στα περιουσιακά τους στοιχεία, να το δηλώνουν. Και βέβαια οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν μόνο απόκτηση και αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και μεταβολή του Μητρώου. Στο εκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα αναγράφεται η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχει προκύψει με την εφαρμογή των αντικειμενικών αξιών και των συντελεστών υπολογισμού του φόρου, όπως επίσης και ο κύριος φόρος, η έκπτωση ή προσάυξηση του κύριου φόρου βάσει συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας, η έκπτωση 50% ή 100% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα και το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ πριν και μετά τις εκπτώσεις ή τις προσαυξήσεις. Στο έντυπο θα αναγράφονται ακόμη οι προθεσμίες για τις δόσεις που φέτος φτάνουν τις 10, καθώς και η ταυτότητα οφειλής για την πληρωμή του φόρου.